κάποιες τελευταίες αγορές, κυρίως για εργαζόμενους που τις τελευταίες ημέρες δεν τα κατάφεραν, κινητοποίησαν από νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου την αγορά του Ηρακλείου. Δεν έχω κατέβει καθόλου γιατί δούλευα. Αλλά από ό,τι βλέπω, η κίνηση είναι πάρα πολύ μειωμένη. Δεν βλέπω κάτι το τρομερό. Και εσείς πάντως τελευταία στιγμή ψώνια. Τελευταία στιγμή γιατί δεν δούλευα και δεν μπορούσα να πάρω ρεπό. Κάνατε τις αγορές σας ή περιμένετε βεβαίως, τελευταία στιγμή? Βεβαίως, τις κάναμε. Περιμένουμε και τελευταία στιγμή. Και τελευταία δεν στιγμή. Τις κάναμε όλες τις αγορές. Ποιες είναι αυτές που μένουν πάντα τελευταίες αγορές? Τα σούπερ μάρκετ. Αυτά. Η κίνηση από την έναρξη και όλα του ωραρίου ήταν ζωηρή, με τους καταναλωτές να έχουν βέβαια κάνει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους, ωστόσο να αφήνουν για την τελευταία στιγμή κάποιες συγκεκριμένες αγορές. Μπορώ να πω ικανοποιητικά, δεν είναι όπως πέρυσι, ο κόσμος ήταν λίγο πιο μαζεμένος, αλλά σε γενικά πλαίσια κινήθηκε ικανοποιητικά. Είναι και το διάστημα τώρα το οποίο παραμένουν τρεις μέρες συνεχόμενα κλειστά τα καταστήματα, οπότε και αρκετός κόσμος διάλεξε να φύγει προς τα έξω, να πάει στα χωριά του. Οπότε νομίζω ότι σήμερα στην κορύφωση που βρισκόμαστε βλέπουμε λίγο μια πιο περιορισμένη κίνηση. Λίγα πράγματα κοπέλια, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Τελειώσατε με τις αγορές σας εσείς ή όχι? Συνεχίζομαι. Είμαστε καθυστερημένοι λίγο, αλλά... Εντάξει, θα προλάβουμε να τα καταφέρουμε. Ότι από τις αγορές που ξεχώρισαν ήταν αυτές για το πασχαλινό τραπέζι, τόνισαν οι καταναλωτές, οι οποίοι πάντως φάνηκε σε σχέση με πέρυσι να αφιερώνουν λιγότερα χρήματα για τις αγορές τους. Με το δώρο του Πάσχα να φτάνει μεταβίας για να καλύψει ένα μικρό, όπως τόνισαν, μέρος των αγορών των ημερών και πάντως να φεύγει εξ ολοκλήρου πριν έρθει το Πάσχα. Συνήθως, ναι, έτσι είναι ο πιο πολύ κόσμος, περιμένει το δώρο του Πάσχα. Αυτά, τίποτα άλλο. Δώρο του Πάσχα, μετά το Πάσχα μένει? Τίποτα δυστυχώς. Δεν πειράζει, υγεία και μόνο υγεία, παιδιά. Ο κόσμος φεύγει και πάει στην περιφέρεια και οι πόλεις αδειάζουν. Αλλά πρωτίστως είναι το φαγητό, η κοιλιά μας, το στομάχι μας και δευτερευόντως είναι τα οτιδήποτε εμπορεύσιμο, ρούχο και οτιδήποτε άλλο. Οι έμποροι τηρουμένων των αναλογιών εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι, αναγνωρίζοντας πάντως, παρά την οικονομική στενότητα του κόσμου, ότι πλέον η στροφή προς τις τοπικές επιχειρήσεις είναι μια πραγματικότητα. Είναι μονόδρομος. Εάν δεν προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα, τότε οι δρόμοι του παρελθόντος θα ξαναέλθουν και είναι σκοτεινοί. Άρα στηρίζουμε τις τοπικές οικονομίες, στηρίζουμε τις εχώριες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, γιατί έτσι μπορεί να σταθεί το εισόδημα του μικρού, του μεσαίου, αλλά και αυτινού που το καταναλώνει και το καταναλώνει επιστρέφοντας έμεσα πάλι στην τσέπη του. Νομίζω ότι ο κόσμος από την καραντίνα και μετά έχει δείξει ότι στηρίζει τα τοπικά καταστήματα. Η τοπική κοινωνία κυρίως πηγαίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ο ένας στηρίζει τον άλλο, οπότε το βλέπουμε και αυτό. Με την εκπνοή της εορταστικής περίοδου στην αγορά, το κλίμα ήταν εορταστικό, με τις ευχές να ανταλλάσσονται με θέρμη, εν μέσω μιας ταυτόχρονα καλοκαιρινής εικόνας, που διαμορφώνονταν από το πλήθος των επισκεπτών και των ντόπιων στα καφέ της πόλης, αλλά και των τουριστών, που είτε κατά μόνας, είτε σε ομάδες, σεριάνιζαν σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου.